Το Κομμουνιστικό Κόμμα, κυρία Μπατιέλο, γιατί να σας ψηφίσουν? Πιστεύουμε ότι πλέον ο λαός, η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού, η νεολαία ιδιαίτερα, έχει αποκτήσει μια πολύτιμη πείρα όλα αυτά τα τελευταία χρόνια από όλων των ειδών της κυβερνήσης, για να βλέπει πίσω από τις λέξεις την ουσία. Και ότι το πραγματικό δίλημα που κρίνεται σε αυτές τις εκλογές δεν είναι ούτε το χρώμα, ούτε το σχήμα, ούτε το πώς θα φτιαχτεί η επόμενη κυβέρνηση που θα είναι από χέρι αντιλαϊκή και αυτή θα την έχει απέναντί του ο λαός, αλλά πώς θα είναι πιο δυνατό το αντίπαλο δέος που φάνηκε και στην τωρινή κυβέρνηση και στην προηγούμενη, το ΚΚΕ, και έτσι θα είναι πιο δυνατός ο λαός και για να αποσπά μέτρα, να αποσπά κατακτήσεις, να αποκρούει αντιλαϊκά μέτρα, αλλά κυρίως για να δυναμώσει η ελπίδα, αυτό που χρειάζεται ο κόσμος, ότι μπορούμε να ζήσουμε με σύγχρονους όρους, να ανοίξει ένας δρόμος σύγκρουσης με τη σημερινή βαρβαρότητα και έχει πρόγραμμα και θέση και δράση παντού το ΚΚΕ γι' αυτό. Άρα λέτε ψηφίστε μας, εσείς λέτε κάτι διαφορετικό, ψηφίστε μας για να είμαστε απέναντι σε όποιον εκλεγεί και να προωθούμε φιλολαϊκές πολιτικές. Βεβαίως, θα είμαστε απέναντι στην επόμενη αντιλαϊκή κυβέρνηση, δίπλα στον ελληνικό λαό και ζυμώνοντας μαζί του την ανάγκη συνολικής σύγκρουσης και συνολικής αλλαγής και άλλης πορείας της χώρας. Νομίζουμε ότι είναι μια υπόθεση που πρέπει να διερευνηθεί σε βάθος. Γιατί κάθε τέτοια συμπεριφορά, βιασμός, τσιλοδαρμός γυναίκας είναι μια αποτρόπαια καταδικαστέα πράξη. Κάθε καθυστέρηση στη διερεύνηση τέτοιων καταγγελιών, που δεν είναι η πρώτη φορά που το ακούμε να γίνεται τέτοιο πράγμα, είναι προφανώς και αυτό καταδικαστέο και απαράδεκτο. Και κάθε δημοσιοποίηση προσωπικών στοιχείων χωρίς την θέληση αυτού που καταγγέλει κλπ. Είναι ανθρωποφαγία. Σε αυτά συμφωνούμε, σε αυτά πρέπει να μείνουμε και γι' αυτό πρέπει να διερευνηθεί. Η διαχείριση από εκεί και πέρα, όλη η συζήτηση η οποία γίνεται, δυστυχώς, και παρακολουθούμε, είμαστε όλοι μάρτυρες, σε ένα άθλιο έτσι παιχνίδι με όρους κλειδαρότρυπας και κουτσομπολιού, που σε ένα τόσο σοβαρό θέμα, με τόσο μεγάλη έκταση και με τόσο μεγάλη γύμνια του κρατικού μηχανισμού, για να μπορούν να στηριχτούν αυτές οι γυναίκες που αντιμετωπίζουν τέτοιες συμπεριφορές και να έχουν το θάρρος. Σκεφτείτε, μια γυναίκα καταξιωμένη στο Ευρωκοινοβούλιο και χρειάστηκε πραγματικά δύναμη και θάρρος για να το καταγγείλει όταν τα κατάφερε και το... Σκεφτείτε πόσες άλλες γυναίκες υπάρχουν στην Ελλάδα, μισθωτές, εξαρτημένες από τον άντρα τους, οικονομικά εξαρτημένες εννοώ, οι οποίες καθαρίστρες, σερβιτόρες, που είναι πολλά τα περιστατικά και εργοδοτικής τέτοιας συμπεριφοράς, αλλά και γενικότερα, που δεν. Άρα τολμούν, να γίνει αφορμή, λέτε, να ξαναδούμε και τολμούν, το πλαίσιο στην Ελλάδα. Βεβαίως, είναι κάθε τέτοιο γεγονός είναι αφορμή διεκδίκησης, όχι να το βλέπουμε. Το κοιτάμε, τι να το κοιτάμε. Ή να το συζητάμε, ή να περιμένουμε από αυτή την πολιτική που χρόνια τώρα έχει αποξηλώσει και όποιους ξενώνες είναι. Που είναι ορισμένες γυναίκες οι οποίες βρίσκουν το θάρρος για να πάνε να μείνουν και να φύγουν. Αλλά επιτρέψτε μου, το είπατε στην αρχή. Παρακαλώ. Και έχει σημασία. Αυτό είναι το κύριο για το θέμα. Αυτή είναι η ουσία που πρέπει να συζητήσουμε. Αλλά δεν πρέπει να επιτρέψουμε κάτι που μάλλον θέλουν η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, να αποπροσανατολιστεί η κουβέντα μπροστά στις εκλογές αποκλειστικά και μόνο με αυτό, με αυτούς τους όρους. Και να μείνουν στην απέξω, γιατί έτσι φαίνεται ότι θα πάει. Να μείνουν στην απέξω τα κεντρικά πολιτικά ζητήματα, στα οποία για κάποιο λόγο. Τώρα λέτε να συμφέρει το ΣΥΡΙΖΑ να συζητάει την υπόθεση. Δεν ξέρω. Το θέμα είναι ότι αυτό που χρειάζεται να δούμε. Και να ο δούμε τα μίζωνα. Μάλιστα. Τα μεγάλα είναι και θέμα οπτική γωνία πάντω. Το Κομμουνιστικό Κόμμα, κύριε Μπατιέλο, ρωτάει πολλοί κόσμος για ποιον λόγο επιμένετε να είστε απέναντι. Δηλαδή, ένα κόμμα που πρεσβεύει φιλολαϊκές πολιτικές, γιατί δεν στοχεύει να μπει σε μια κυβέρνηση, ούτως ώστε από μέσα να μπορεί να προωθήσει το πρόγραμμά του. Γιατί επιμένετε απ' έξω να είστε? Γιατί ξέρετε, μια κυβέρνηση δεν ασχολείται μόνο με 2, 3, 4 ζητηματάκια που μπορεί να πει ότι θα συμφωνήσουμε έστω σε αυτό το 1, 2 κτλ. Ασχολείται με όλα τα ζητήματα. Και σε αυτά τα όλα τα ζητήματα περιλαμβάνεται ένα πρόγραμμα, το πρόγραμμα της επόμενης μέρας, το οποίο όλοι τους στα κρίσιμα ζητήματα συμφωνάνε. Και επειδή ρωτήσατε και πριν, η 22 του Μάη που θα ξημερώσει, ένα πράγμα που θα έχει σίγουρα, είναι όλες οι προϋποθέσεις να φτιαχτεί κυβέρνηση. Από τα κόμματα εκείνα, τα οποία όχι μόνο στα λόγια, και στις πράξεις συμφωνούμε. Άρα εσείς λέτε ότι υπάρχει προγραμματική σύγκληση. Βέβαια υπάρχει. Σκεφτείτε το πιο απλό. Το ΠΑΣΟΚ ψήφισε το 70% των νομοσχεδίων της τωρινής κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, του Μητσοτάκη. Ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε το 50% των νομοσχεδίων τώρα που κλείνει και η Βουλή. Είναι και κάποια επίσημα στοιχεία. Το 50% των νομοσχεδίων που κατέθεσε η κυβέρνηση του Μητσοτάκη. Επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
Η Νέα Δημοκρατία είχε ψηφίσει το 55% των νομοσχεδίων. Τι θέλω να πω, ότι στα κεντρικά ζητήματα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ότι θα πρέπει εδώ πέρα να έχουμε ένα σύμφωνο σταθερότητας πάνω από το κεφάλι μας, να δουλεύει υπέρ των επιχειρηματικών ομίλων, όπως έτσι δουλεύουν όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα κράτη, στο ΝΑΤΟ, στη βαθύτερη εμπλοκή της χώρας. Ωραία, είστε σαφείς. Επιτρέψτε μου να πω, σε αυτά τα μεγάλα, σε όλα αυτά τα μεγάλα, στο Ταμείο Ανάκαμψης κτλ., συμφωνάνε. Γι' αυτό, για αυτά τα μεγάλα, αυτά για μας είναι το πολιτικό πρόβλημα της χώρας. Οπότε γι' αυτά είμαστε απέναντι. Δεν σας προβληματίζει όμως ότι δεν αυξάνεται το ποσοστό σας. Δηλαδή, λέτε... Καλά, προεκλογικά αυτό ξέρετε, μπορεί να περιμένουμε να το δούμε. Εμείς βλέπουμε... Όχι, όχι, αλίμονο, δεν προδικάζω. Ναι. Αλίμονο, ναι. Συγγνώμη, μην με παρεξηγούμε. Εγώ δω τα αποτελέσματά σας από το 4 μέχρι το 19. Εμείς... Με τα βάνη το 8,48, τα ποσοστά σας είναι κοντά στο 5,5. Ναι. Άρα δεν μοιάζει να διευρύνεται η εκλογική σας βάση. Δεν σκέφτεστε μήπως θα έπρεπε επειδή να. Επειδή είμαστε μέσα στο λαό, ναι. Μπορούμε να σας πούμε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη κίνηση, προβληματισμός, πολύ κόσμο, ειδικά με τη στάση του κόμματός μας. Για τα Τέμπη, όχι μόνο από την πρώτη στιγμή. Θα τα συζητήσουμε τα Τέμπη, ναι, έχουμε το πόρισμα. Όχι μόνο για την πρώτη στιγμή, αλλά και για την προετοιμασία που είχαμε κάνει και την προειδοποίηση που είχαμε δώσει. Μάλιστα. Και για πάρα πολλά άλλα ζητήματα, αλλά ακόμα και από δημοσκοπήσεις, εγώ μπορώ να σας πω. Γιατί αναφέρθηκαν τα ζητήματα αυτοδυναμίας, σταθερότητας κλπ. Είναι φανερό αυτό. Μάλιστα. Το ζήτημα είναι να εκφραστεί και εκεί αυτό που εκφράζεται αλλού. Για παράδειγμα, υπάρχουν δημοσκοπήσεις που λένε ότι το πιο αξιόπιστο κόμμα είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Με ποσοστό πάνω από 35%. Είναι σταθερά τα ίδια πράγματα. Δεν είναι σταθερά τα ίδια πράγματα. Είναι σταθερά υπέρ των συμφέρων των εργαζομένων και αυτό το καταλαβαίνουν. Υπάρχουν πραγματικές δημοσκοπήσεις, όπως είναι οι φοιτητικές εκλογές που η παράταξη της ΚΝΕ είναι πρώτη δύναμη. Όπως είναι, παράδειγμα, μεγάλη κλάδη εκπαιδευτική, άλλη, που αναδεικνύονται οι κομμουνιστές και οι θέσεις του ΚΚΕ, όπως παλεύονται και στο κίνημα σε πλειοψηφία, αυτό το πράγμα καλούμε να μην ενσωματώνεται μέσα στα διλήμματα των εκλογών και να εκφραστεί και στις πολιτικές εκλογές με συμπόρευση με το ΚΚΕ παντού. Είστε σαφείς. Η συνέχεια της συζήτησης, ναι, λοιπόν, που παρουσιάζει για κάποιους ότι οι μονοκομματικές αυτοδύναμες κυβερνήσεις είναι η σταθερότητα και το καλό του ελληνικού λαού, ή οι κυβερνήσεις συνεργασίας είναι εκείνες που μπορούν να αποτελέσουν τέλος πάντων μια πίεση ο ένας τον άλλον για να πάμε όλοι καλύτεροι. Για να δούμε την πείρα της τελευταίας δεκαετίας που τα είδαμε όλα. Μάλλον τα έχουμε δει όλα, έτσι φαίνεται. Είδαμε και κυβερνήσεις μονοκομματικές και κυβερνήσεις συνεργασίας πολλών λογιών. Ναι. Είδαμε κυβερνήσεις μονοκομματικές αυτοδύναμες στη σταθερότητά τους. Η σταθερότητα για τον κόσμο να είναι 18 του μήνα να τελειώνει ο μισθός. Τι σταθερότητα είναι αυτή για τον κόσμο? Τι σταθερότητα είναι να μην ξέρεις αν θα σου πάρουν το σπίτι αύριο μεθαύριο, όταν έχουν 700.000 πληστηριασμοί απελευθερωθεί από τον Άριο Πάγο και τα κοινωνικά. Άρα λέτε οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις δεν σημαίνουν σταθερότητα για τον ένα πολίτη. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, κυβερνήσεις συνεργασίας. Με κυβέρνηση συνεργασίας δεν είναι που σε μία νύχτα κόπηκε το 30% του εισοδήματος του ελληνικού λαού το 2012. Κυβέρνηση συνεργασίας δεν ήταν το 2015 όταν ψηφίστηκε το τρίτο μνημόνιο, κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ που το ψήφισαν και η Νέα Δημοκρατία, και δηλαδή περισσότερο από κυβέρνηση συνεργασίας με τη στήριξη των υπόλοιπων κομμάτων. Άρα το νόημα είναι από μόνο του τίποτα δεν είναι καλό. Τι πολιτική θα ακολουθήσει λοιπόν, ο καθένας. Κύριε, αυτό είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα, το είπατε και πριν, ναι. Οι εργαζόμενοι να πω ότι διαμαρτύρονται εκπρόσωπο των εργαζομένων γιατί δεν κλήθηκαν, όπως λένε, από την Επιτροπή Διερεύνησης να καταθέσουν όσα γνώριζαν. Όχι, όπως λένε, δεν κλήθηκαν. Δεν κλήθηκε. Λέω, όπως λένε οι ίδιοι. Αυτή είναι η επιχειρηματολογία με την οποία ασκούν. Είναι ένα θέμα. Άνθρωποι που από ένα μήνα περίπου, 17 μέρες πριν, τώρα προσπαθούσα να θυμηθώ την ημερομηνία, αυτό το προδιαγεγραμμένο έγκλημα, είχαν κάνει καταγγελία η παράταξη που συσπηρώνεται στο ΠΑΜΕ στους σιδηροδρομικούς, ότι θα έχουμε πολύ σοβαρό ατύχημα και θα βγαίνετε και θα κλαίτε μετά το δυσάρεστο αυτό γεγονός. Και δυστυχώς επιβεβαιώθηκαν. Το πόρισμα λοιπόν... Και έχει βγει από τον ελληνικό λαό ένα πόρισμα. Η αλήθεια, όχι ότι δεν χρειάζεται να δούμε τις ακριβείς ευθύνες και το ιστορικό, το πρόβλημα έτσι όπως εξελίχθηκε, αλλά ήταν προδιαγεγραμμένο έγκλημα. Δεν πρέπει όμως να μάθουμε. Βεβαίως. Λέω, το είπα εξ αρχής. Ναι. Εννοείται ότι πρέπει να μάθουμε. Όμως, τα εκατομμύρια κόσμου που βγήκαν στο δρόμο έχουν αισθητήριο και κατάλαβαν τι ακριβώς συνέβη. Προδιαγεγραμμένο έγκλημα, γιατί τα κέρδη τους είναι οι νεκροί μας. Έτσι λέγανε τα συνθήματα της νεολαίας. Και πολλών εργαζομένων, χιλιάδων κόσμου που βγήκε εκείνες τις μέρες, πάνω από 2 εκατομμύρια δηλαδή. Αυτό το συμπέρασμα δεν πρέπει να μείνει έτσι.
Αυτό πρέπει να τιμωρηθούν. Και οι ένοχοι δεν μπορεί να είναι στο ατομικό λάθος ο σταθμάρχης, ο ένας ή δύο. Είναι τα κόμματα, οι κυβερνήσεις που τιμωρηθούν. Να τιμωρηθούν πολιτικά ή και ποινικές ευθύνες σε πολιτικούς, θέλετε να διερευνηθούν. Εννοείται πολιτικά, αλλά και ποινικές. Την επόμενη βουλή, ας πούμε, σε μια εξεταστική για τα τέτοια. Βεβαίως χρειάζεται. Μάλιστα. Σε ένα θέμα που όμως, να σας πω, η ουσία του δεν θέλει και πολύ ψάξιμο. Είναι η πολιτική της απελευθέρωσης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί αυτή η πολιτική, πιστεύετε ότι η Hellenic Train, ο ΟΣΕ, δεν ήταν αξιολογημένη από όλες τις κυβερνήσεις? Πάκι αξιολογήσεις τους είχαν. Αλλά δεν τους αξιολογούν για να είναι ασφαλείς, για να είναι σύγχρονες οι μεταφορές. Αξιολογούνται να βγάζουν κέρδος. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό αισθάνθηκε ο ελληνικός λαός, ότι δεν μπορούμε να θυσιάζουμε, να μην ξέρουμε αν θα γυρίσουμε από ένα ταξίδι, να μην ξέρεις αν θα βγεις από το χώρο δουλειάς. Το ξέρετε ότι έχουμε 3 εργατικά δυστυχήματα με νεκρούς την τελευταία εβδομάδα. Με ανθρώπους που δούλευαν 12 ώρες συνεχόμενα μέρα και κόντρα βάρδια. Αυτά τα ζητήματα είναι που όχι τόσο και κριτήριο ψήφου πρέπει να γίνουν και να δυναμώσουν το ΚΚΕ που αγωνίζει σταθερά για αυτά, αλλά κυρίως πρέπει να γίνουν σύγκρουση παντού με ένα πιο δυνατό κίνημα, με πιο δυνατά τα εργατικά σωματεία, αυτοί που οργάνωσαν αυτές τις μεγάλες κινητοποιήσεις, για να μπορέσει να ζήσει ο άνθρωπος με βάση σύγχρονους όρους. Είστε σαφείς. Να πω ότι όσο ο κόσμος ζει με pass, μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού, market pass, fuel pass κλπ., οι εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες μοιράζουν το μεγαλύτερο μέρισμα από το 2009, 2,6 δις. Υπάρχουν εταιρείες που είχαν η Motor Oil, παράδειγμα, από 202 εκατομμύρια το 2021, κέρδη 967,2 εκατομμύρια φέτος. Άλλες εταιρείες, η Μυτιληναίος 187%. Οι τράπεζες 4,57 δις κέρδη προφόρων. Άρα τι λέτε? Λέμε ότι δεν είναι όλοι στην ανέχεια σε αυτή τη χώρα και υπάρχει ανάπτυξη, αλλά ανάπτυξη για λίγους. Που για να καταφέρει ο ελληνικός λαός, οι εργαζόμενοι, να βελτιώσουν τη θέση τους, πρέπει να χάσουν αυτοί. Δεν γίνεται. Και αυτό θα γίνει με σύγκρουση. Σκεφτείτε το παράδειγμα που βάλατε με τους φόρους και το ΦΠΑ. Θα ψηφίσετε τις προτάσεις για αύξηση μισθού ή για μείωση ΦΠΑ μεθαύριο? Θα σας πω και για αυτά συγκεκριμένα. Πανηγυρίζει η κυβέρνηση, όπως πανηγύριζε παλιότερα και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, για την υπεραπόδοση των φόρων. Τι είναι αυτοί οι φόροι? Για την υπεραπόδοση των κρατικών εσόδων. Είναι το ΦΠΑ. Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι. Άδικοι έμεσοι φόροι. Όταν ανεβαίνουν οι τιμές των προϊόντων, καταλαβαίνετε ότι και το καπέλο 24% ΦΠΑ είναι πολλαπλάσιο. Και είναι από το εισόδημα, το πετσοκομμένο εισόδημα, που για να υπεραποδίδει στις σούπερ μαρκετάδες ή άλλη μεγάλη μονοπωλιακή ομιλία. Στηρίξτε αυτά τα μέτρα, όποιος και αν τα φέρει στη Βουλή. Είναι αυτό. Εμείς διεκδικούμε. Και είμαστε καθαροί και με τροπολογία στη Βουλή, αλλά κυρίως μέσα στο κίνημα, ναι. Και αυτά φέρνουμε και στη Βουλή, κύρια την κατάργηση των αντεργατικών νόμων που εμποδίζουν τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Και αυτός ο νόμος έχει και το όνομα του κύριου Βρούτση. Με συγχωρείτε πολύ που σας πιέζω, αλλά πραγματικά μας πιέζει ασφυκτικά ο χρόνος. Με αυτό το νόμο είμαστε σήμερα, που δεν μπορούμε. Κατάργηση τριετιών. Ελάτε. Επαναφορά διαπραγματεύσεων. Όλα αυτά τα ζητήματα. Θα τα στηρίξετε αυτά που θέλουν να φέρουν. Σας λέω ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο. Που χρειάζεται να καταργηθούν τέτοιες διατάξεις. Πρέπει να συγκρουστείς δηλαδή με όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις και λοιπόν, το νομοθετικό πλαίσιο. Ελάτε, ελάτε, θα μας κόψουν. Και εκεί είναι και 14ος μισθός και 14ος μισθός και συντάξεις και πολλά ακόμα. Που για να λέμε την αλήθεια και καθαρές κουβέντες εδώ, μόνο με διεκδίκηση μπορεί να γίνει. Κανένας σωτήρας που θα τα τάξει τώρα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βατιέλο. Ελάτε, κύριε